Σε ό,τι αφορά τώρα τους εμβολιασμούς, αγγίζουμε τις 20.000. Είμαι συγκινημένος και χαρούμενος, διότι είναι αθρώα η προσέλευση του κόσμου και μεγάλη η εμπιστοσύνη την οποία μας έχει επιδείξει ο αρκαδικός λαός. Σκεφτείτε, 20.000 εμβόλια στη μοναδίτσα τη δική μας είναι ένα, πιστεύω, όπως καταλαβαίνετε, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, ένα μεγάλο νούμερο για τη μονάδα μας. Εμβολιασμούς μιλάμε μεταξύ πρώτου και μεταξύ και των δύο δόσεων, δεν είναι μόνο 20.000 εμβολιασμένοι, έχουν γίνει 20.000 εμβολιασμοί, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω, το έγραφα και στην ανάρτηση που έκανα, τους συμπολίτες μας εδώ, τους Αρκάδες, διότι έχουν επιδείξει μια μεγάλη εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τη μονάδα μας και σε μένα προσωπικά και σε όλο το προσωπικό της μονάδας μας, το οποίο έχει πέσει, όπως έλεγα την άλλη φορά, με τα μούτρα και γιατροί και νοσηλευτές και επισκέπτες, επισκέπτρες υγείας και το διοικητικό προσωπικό. Όλοι οι άλλοι κάνουν και διπλές βάρδιες προκειμένου να μην μείνει ένας ασφαλισμένος που να μην εξυπηρετεί σε αυτό το τόσο σοβαρό κομμάτι, το οποίο είναι το μοναδικό ίσως που θα μας γλιτώσει από αυτή την πανδημία η οποία είναι σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στον Αύγουστο. Θέλω να μου πείτε αν έχει πέσει ο ρυθμός εμβολιασμών και αν βλέπετε να μειώνονται τα ραντεβού. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό το μήνα ήδη έχει αρχίσει μία μείωση του αριθμού των προσερχομένων, ώστε εμείς βλέπω τώρα για την Δευτέρα έχουμε 77. Εμείς άλλοτε είχαμε 160, δεν είχαμε ποτέ 77. Η άλλη φορά 83 την Τρίτη. Θέλω να πω, εμείς είχαμε από 150-160 μέχρι 200 πηγαίναμε. Για μας και αυτή την περίοδο που είναι σαφώς μειωμένη η προσέλευση του κόσμου, πάλι το να κάνεις εμβόλια σε 70, 80 και 100 άτομα την ημέρα δεν είναι λίγο. Επαναλαμβάνω όμως ότι ναι, είναι σαφώς μειωμένη η προσέλευσή τους αυτή την περίοδο, υποθέτω λόγω Αυγούστου, λόγω διακοπών κλπ. Θεωρείτε ότι έχει περάσει τελικά στη συνείδηση του κόσμου η αναγκαιότητα του εμβολιασμού? Από ό,τι πιστεύω, βλέπω ότι καλλιεργεί, συνέχεια παίρνει έδαφος αυτή η γνώμη του κόσμου, που είναι και η πιο σωστή, γιατί και οι επιστήμονες αυτό λένε, ότι άμα δεν εμβολιαστούμε είμαστε έκθετοι σε αυτόν τον ιό, σε αυτή την πανδημία. Πιστεύω ότι έχει αρχίσει και το ποσοστό των ατόμων που θέλουν να εμβολιαστούν, αρχίζει και πείθεται, και ορισμένοι που δεν ήταν έτσι και κατά του εμβολίου αρχίζουν και αυτοί κάπως να πείθονται ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, κανένας άλλος δρόμος ή μόνο αυτός του εμβολιασμού. Αλλιώς κινδυνεύουμε όλοι μας ανά πάσα στιγμή. Έχετε δει ο μέσος όρος ηλικίας να πέφτει στα άτομα που έρχονται να εμβολιαστούν? Βέβαια. Ίσως γιατί και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν ήδη εμβολιαστεί. Αλλά εδώ, Σάββατο που ήμουν εγώ στην Επιτροπή, 4-5 16χρονα, 15χρονα, 16χρονα. Σαφώς και έχει πέσει το όριο ηλικίας. Παρά τα αυτό όμως, γενικά θέλω να πω ότι ο κόσμος έρχεται, έχει αρχίσει και καλλιεργείται η εντύπωση ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Με κάποια παιδιά που μιλάτε, όπως είπατε, ναι, τα 16χρονα, ναι, ναι, τι σας λένε? Εντάξει, τα 16χρονα συνοδεύονται πάντα από τους γονείς, όπως καταλαβαίνετε, και παραναγκαία η προϋπόθεση αυτή. Αλλά με μεγάλη χαρά έρχονται καμένα να εμβολιαστούν και μπορεί να είναι και λίγο ανήσυχα ως συνήθως, αλλά αρχίζουν και αυτά και από τόσο μικρά να συνειδητοποιούν ότι το σχολείο τους ήδη δεν πήγαιναν, έχουν καταλάβει λοιπόν τι σημαίνει αυτή η πανδημία, οπότε έρχονται με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ ανάγκη να το κάνουν και το επιθυμούν. Σας λένε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας και γι' αυτό αναγκάζονται, ή είναι υγιή παιδιά? Όχι, αυτά είναι υγιέστατα παιδιά. Δεν μας λένε τίποτα σε ό,τι αφορά. Τους ρωτάμε αν έχουν, όπως ξέρετε, υπάρχει, ναι, το πρωτόκολλο που έχει κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αλλά έρχονται πάρα πολύ χαρούμενα, κάνουν το εμβολιό τους, γελούν, κάθονται το χρονικό διάστημα που απαιτείται μετά από τον εμβολιασμό. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τίποτα το ανησυχητικό. Και τα δεν έχει υπάρξει κάποια παρενέργεια. Ποτέ. Κοιτάξτε, παρενέργεια δεν έχει συμβεί καμιά. Το να ζαλιστεί κάποιος ή να αισθανθεί λίγο άσχημα από το άγχος, από την κούραση της μέρας κτλ. Συμβαίνει κατά καιρούς αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ούτε παρενέργεια ούτε κάτι που μας ανησυχεί. Και να επαναλάβουμε και το θέμα για τα rapid test, ναι, που μας πείτε λίγο. Μάλιστα. Και για τους ελέγχους. Σαφέστατα. Σε ό,τι αφορά τα rapid test, το έχουμε πει και άλλες φορές, πιστεύω η Τρίπολη το γνωρίζει πλέον, τα rapid test, να μην πω αποκλειστικά, σχεδόν
αποκλειστικά εκτελούνται από τη μονάδα υγείας της Τρίπολης, από το κέντρο υγείας της Τρίπολης, καθημερινά από τις 12 μέχρι τις 3. Υπάρχει συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την διενέργεια των rapid test, είτε αυτά είναι το PCR, είτε οτιδήποτε, τα πάντα, ό,τι τεστ χρειάζεται τα κάνουμε εμείς. PCR πρέπει να ταξιδέψουν, πρέπει να χειρουργηθούν και η απλή εξέταση που πρέπει να γίνεται. Είναι ο κύριος Ιωαννίδης εδώ πέρα με το προσωπικό, το οποίο είναι καθημερινά, το νοσηλευτικό, το οποίο το ορίζουμε εμείς κάθε μέρα, ποιο θα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό που θα τον συνοδέψει σε αυτήν την διαδικασία των τεστ. Και να θέσω και ένα ερώτημα όσον αφορά τον κατοίκον εμβολιασμό σας. Έχει ζητηθεί η παρέμβασή σας. Βέβαια, ζητήθηκε η παρέμβασή μας. Εμείς κάναμε μας ήρθε ένα χαρτί διακτή, είπε, από την Πάτρα, μια ενημέρωση να επικοινωνήσουμε με το Δήμο, να μας χορηγήσει ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό, και εμείς με το πρώτο που προσεστούν περιστατικά για κατοίκον εμβολιασμό, να είμαστε έτοιμοι να τους εμβολιάσουμε. Εγώ αμέσως επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, μας διαθέτουν ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό του. Εγώ έχω ορίσει έναν γιατρό που θα είναι υπεύθυνος των εμβολιασμών κατοίκων, μαζί με έναν επισκέπτη υγείας. Αυτού του διπλού συνεργείου θα συμμετέχω και εγώ. Έτσι. Το θέλω να το παίρνω έτσι προσωπικά αυτό το θέμα. Τα κατοίκον εμβόλια θα γίνονται από τον κύριο Κουτουμάνη, που είναι ο μικροβιολόγος της μονάδας, εξειδικευμένος σε αιμοληψίες και σε όλα αυτά τα οποία απαιτούνται, και ένας επισκέπτης υγείας με αρκετή εμπειρία, και του διπλού αυτού team θα είμαι και εγώ μαζί τους. Θα υπάρξει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για να έχετε αιτήματα? Έτσι. Λοιπόν, μας έχει έρθει η πρώτη λίστα με 7 άτομα. Περιμένουμε να έρθουν και 3 ακόμα, ουσονού μπορεί να έχουν και μαζευτεί, γιατί το κάθε φιαλίδιο που θα κάνουμε έχει 5 δόσεις. Δεν μπορεί να έχουμε 2, να ανοίξουμε το φιαλίδιο, να κάνουμε σε 2 ασθενείς, σε 2 ασφαλισμένους, οι οποίοι είναι κατοίκον, και οι άλλες 3 δόσεις μετά από 2 ώρες καταστρέφονται. Συνεπώς περιμένουμε να είναι πεντάδες για να τα καταναλώνουμε όλα τα φιαλίδια. Έχουμε τώρα γύρω στα 10, από Τρίτη με Τετάρτη, όπως ενημέρωσε και το Δήμαρχο με ένα mail που έστειλα πρωί-πρωί, από Τρίτη ή Τετάρτη την ερχομένη θα πάμε στο Κάψια, στο χωριό Κάψια, μέσα στην Τρίπολη κτλ. Να κάνουμε και τα κατοίκον εμβόλια.